Είναι λυπηρό ότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή γενικά δεν έρχεται πρώτα απ' όλα σε μια διαβούλευση με φορείς που εκπροσωπούν πολίτες, εμπόρους. Δεν έχει έρθει ποτέ σε συζήτηση με την ΟΕΒΕ, δεν μας έχει καλέσει ούτε το επιμελητήριο για να μπορέσει να ακούσει ποιες είναι οι απόψεις. Χαρακτηριστικά για μένα, με λυπεί το γεγονός σαν πρόεδρος της ΟΕΒΕ, ότι δήλωσε ότι δεν είμαι έμπορος, είμαι βιοτέχνης. Είμαι έμπορος, γέννημα θρέμα, και ενημερώνω παρεμπιπτόντως ότι η ΟΕΒΕ του Νομού Κορινθίας εκπροσωπεί όλους τους εμπορικούς συλλόγους, τους ηλεκτρολόγους, τους υδραυλικούς και γενικά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν θίγονται συμφέροντά τους από μετακίνηση της λαϊκής. Υποτίθεται ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να βάλει μία τάξη στη λαϊκή πηγαίνοντας στην Ελλάδα. Θα με έπειθε για αυτό το πράγμα εάν μετά από προσπάθειες τουλάχιστον δικής μας και στο επιμελητήριο και στην ΟΕΒΕ, μετά από 1,5 χρόνο σε επικοινωνία με όλους τους φορείς που άπτονται, είχε περιοριστεί η λαϊκή στους νόμιμους, σε αυτούς που έχουν άδεια. Και αν ήταν ως επιτοπλίστων, γη και θάλασσα, και να ήταν ένα 10% αυτό που πρέπει να είναι σε εμπόρους. Εμείς έχουμε μία άναρχη. Τώρα ότι εμείς... δεν θα επιτραπεί, λέει, καθόλου στους παράγοντες. Εφόσον μέχρι και τον περασμένο μήνα, κύριε Τσαρμπέ, ανανεώνονται συνεχώς από την περιφέρεια οι άδειες των λαϊκατζίδων των εμπόρων, αυτά είναι φρούδες ελπίδες, έχω να πω εγώ. Γεγονός είναι ότι οι δικαιοδοσίες είναι μοιρασμένες μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας σε αυτό το θέμα και εκεί δημιουργείται και όλο το πρόβλημα και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αν υπήρχε καλή διάθεση όμως και από τις δύο πλευρές, θα είχε περιοριστεί η λαϊκή αγορά, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, είναι τεράστια, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Οι περισσότεροι είναι έμποροι, οι οποίοι δεν ανήκουν καν στο νομό. Το έχω πει χιλιάδες φορές και τα χρήματα φεύγουν και από το νομό εξ ολοκλήρου, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Πολλούνται πάρα πολλά διαφορετικά εμπορεύματα. Πριν από 15 μέρες πουλιώτησαν μπαμπού σαλονάκια στην λαϊκή αγορά του συνοικισμού. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα που συμβαίνουν. Εάν είχε δείξει μια καλή διάθεση λοιπόν η Δημοτική Αρχή ότι θέλει να την περιορίσει, θα είχε ξεκινήσει από αυτό. Οπότε δεν με πείθει ότι υπάρχει τέτοια καλή διάθεση. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι θίγονται όλα τα επαγγέλματα από τα οποία εισπράττει χρήματα η Δημοτική Αρχή. Διότι πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Και δικαιώματα έχουμε όλοι οι πολίτες ίσα στο Δήμο. Παρότι έχει την αξία της το να τα λέμε αυτά μέσα από τις τηλεοπτικές ενότητες, αυτά έχουν κατατεθεί αρμοδίως στο. Εγώ έχω στείλει επίσημα και επιστολή σαν ΟΕΒΕ. Φέρεται και μία πολύ ενδιαφέρουσα, είδαμε, πρόταση μέσω της προσωπικής σας σελίδας στο Facebook για να γίνει η λαϊκή στη δημοτική αγορά και κάποιοι μίλησαν κιόλας και για μόνιμο χαρακτήρα, να είναι μόνιμα να πουλιώνται προϊόντα. Αυτή ήταν μία πρόταση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου, ομολογώ, και καλύτερα θα ήταν να τη συζητήσετε με εκείνον και την βρήκα πάρα πολύ σωστή. Έχουμε μία δημοτική αγορά ανενεργή που προσπαθεί ο Δήμαρχος και αυτή να την κρεμίσει από ότι έχει φτάσει στα αυτιά μας πάρα πολλές φορές. Είναι ένα τελευταίο κτίριο που δεν πρέπει να γκρεμιστεί, που θυμίζει την παλιά και την όμορφη Κόρινθο. Έχει φύγει το τρόφιμο από την αγορά μετά την πεζοδρόμηση το περισσότερο και αυτό μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, διότι ήταν σημείο αναφοράς το τρόφιμο πάντοτε και κατέβαινε ο κόσμος καθημερινά και κατέβαινε μετά και σε εμάς, πέρναγε και από εμάς. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, γι' αυτό και οι δρόμοι, οι δύο που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πεζοδρομήσεις, είναι η Κύπρου και η Περιάνδρου. Είναι πράγματα αυτονόητα, αλυσιδωτά, το ένα δημιουργεί, φέρνει πρόβλημα στο άλλο και γι' αυτό είπα ότι στην αρχή της συνέντευξής μου ότι με λυπεί το γεγονός ότι ποτέ δεν έχει ζητήσει ο Δήμαρχος να συζητήσει με την ΟΕΒΕ ήσυχα, απλά, ήρεμα και να του καταθέσουμε τις απόψεις μας από την εμπειρία μας. Με το να μας αποφεύγει και να λέει ότι δεν είμαι έμπορος και είμαι βιοτέχνης,
Το πρόβλημα δεν λύνεται, διωγγώνεται. Όπως θα διωγγωθεί και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα με τη μεταφορά του Σκολιάτσου. Σαφώς η λαϊκή έπρεπε να φύγει από τη Γεωργίου Παπανδρέου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι οι άνθρωποι δεν είναι. Και ούτε μπορούσε να πάει στο Ξηριά, και ούτε μπορεί να πηγαίνει συνεχώς και να ενοχλεί κάπου. Πρέπει να τοποθετηθεί κάπου που να μην ενοχλεί και να λειτουργήσει πραγματικά υπέρ του καταναλωτή. Ο Δήμαρχος λέει: φέρτε με προτάσεις. Όταν λέτε κάπου, προτάσεις. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να μας καλέσει για να συζητήσουμε και δεν μας έχει καλέσει ποτέ. Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μέσα από την ευκαιρία που σας δίνουμε, ο ΕΒΕ τι προτείνει? Ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε όλοι μαζί, να μας πει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Για μένα η προοπτική της δημοτικής αγοράς να συγκεντρώσει το τρόφιμο πάλι θα είναι ανακουφιστική για πάρα πολύ κόσμο και για τον καταναλωτή. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης και βοηθάει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Θα δώσει όθηση και θα μπορούσε να ανακαινιστεί, το έχω πει χιλιάδες φορές, και να λειτουργήσει με ένα πατάρι έθριο, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο του κ. Θαμαίδη, και να λειτουργήσει και σαν πολιτισμικός χώρος κατ' επέκταση, να έχει και μπαράκια, να έχει και ουζερί μαζί με το τρόφιμο. Υπάρχουν δημοτικές αγορές που είναι αξιοζήλευτες, ενώ λυπάμαι πολύ για τη δική μας, ντρέπομαι. Να συζητήσουμε λοιπόν, αφού δεν θέλετε να μας πείτε εσείς κάποια πρόταση και θέλετε να γίνει αυτή η συζήτηση, θα σας κάνουμε εγώ εμείς μια πρόταση. Ο Εμπορικός Σύλλογος είπε να πάει στον Άγιο Νικόλα. Σας πω, ο Άγιος Νικόλας είναι για μένα ίσως το ωραιότερο κομμάτι της Κορίνθου με πρόσβαση στη θάλασσα, το οποίο θα ήταν προτιμότερο να εκμεταλλευτεί ο Δήμαρχος για αναψυχή και όχι για εμπόριο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, το οποίο μπορεί σε κάποιο σημείο του να απορροφήσει και τη λαϊκή αγορά, και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ακτογραμμή με πάρα πολύ ωραία καταστήματα αναψυχής και διασκέδασης και να αναδείξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι μας. Θα μπορούσαμε εσείς να το κάνουμε σαν τη Χαλκίδα. Θέλετε να πολύ όγκος το μέγεθος της λαϊκής αγοράς. Συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο όγκος της λαϊκής αγοράς και όσοι δήμαρχοι είναι σωστοί σε αυτό, την έχουν μειώσει. Μα δεν είναι παραπάνω από 100 η τοπική παραγωγή μας, του νομού μας. Δεν είναι παραπάνω, γι' αυτό και το λέω. Γι' αυτό και το είπαμε αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι όμως όλοι του νομού Κορινθίας. Είναι παράλογο να απορροφούμε εμπόρους από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από οπουδήποτε αλλού, διότι αυτά τα χρήματα φεύγουν από το νομό. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε τα χρήματα στο νομό μας. Πρωτίστως, γιατί μετά δημιουργούμε πρόβλημα ρευστότητας στο νομό μας. Ο Άγιος Νικόλας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή που θα δημιουργηθεί άλλο ένα πανηγύρι. Με ενοχλεί επίσης ότι ρίχνουμε συνεχώς το επίπεδο όταν γίνεται κάτι. Έχουμε καταντήσει από τότε, ενώ ήμασταν από την αρχαιότητα ένα λιμάνι, ένας κόμβος, η πρώτη πόλη εμπορική σε όλη την Ελλάδα, έχουμε καταντήσει να είμαστε πανηγύρια, συνεχώς πανηγύρια, να γίνονται πανηγύρια και λαϊκές αγορές. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να ανέβει το επίπεδο το βιωτικό και το κοινωνικό και το εμπορικό, να πάρει τη μορφή που πρέπει να έχει και όχι να εξαπλώνονται πανηγυράκια και εμπορικά κέντρα που είναι μια οπισθοδρομική λύση που την έχει σταματήσει και η Αμερική και η Ευρώπη. Κουράστηκα να κάνουμε κάτι παλιό και αποτυχημένο. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μπορούσε να γίνει ένα στολίδι ο Άγιος Νικόλαος και η περιοχή με τα μπαζώματα, και να την εκμεταλλευτούμε για να κατεβαίνουν επισκέπτες ακόμα και το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, δυστυχώς.